Πάμε στην Ειρήνη Σωπούλου, ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στη σύνδεση με Βόνη. Γεια σου Ειρήνη, καλημέρα. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω από την μεγάλη εικόνα, γιατί ο Όλαφ Σόλτς ξεκίνησε σήμερα στις 4.30 το πρωί για να επισκεφθεί μέσα σε 2 ημέρες 5 χώρες. Οι 3 εκ των οποίων βρίσκονται στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στρατηγικός στόχος της Γερμανίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προωθήσει, να δώσει όθηση σε αυτές τις υποψηφιότητες που μένουν στον προθάλαμο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν το ταξίδι του Όλαφ Σόλτς και η περιοδία του σε αυτές τις 5 χώρες κατατείνει στο να, ναι, ενισχύσει να ενισχύσει τις υποψηφιότητες αυτές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεσολαβεί λοιπόν εδώ το γεύμα της Θεσσαλονίκης. Και εδώ ακριβώς έρχεται η μικρή εικόνα, η εξαιρετικά σημαντική εικόνα για την Ελλάδα, διότι ο κύριος Σόλτς δεν θα έχει μόνο τη δυνατότητα, ναι, να συνομιλήσει και με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και να έχει την επαφή συνομιλίες με τον κύριο Μητσοτάκη με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτό το διάστημα. Και θα πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι αποδέχθηκε αυτή την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη θεωρείται ως μια διπλωματική χειρονομία στήριξης της Ελλάδας μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο τοπίο. Και η Βερολίνο, θα πρέπει να θυμίσω ότι για πρώτη φορά άφησε την διπλωματία των ίσων αποστάσεων και ετάχθη υπέρ των ελληνικών θέσεων, στηρίζοντας τις θέσεις της ελληνικές και καταδικάζοντας την προκλητική στάση των Τούρκων. Θα πρέπει επίσης να πω ότι αναπτύσσεται και μία καλή χημεία μεταξύ των δύο, του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σόλτς. Θα έλεγα για πρώτη φορά, όσο τουλάχιστον εγώ παρακολουθώ την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας, ούσα στη Γερμανία, διότι θα πρέπει να πούμε ότι επί κυρίας Μέρκελ δεν υπήρχε καθόλου καλή χημεία. Ίσα που η Μέρκελ είχε προσωπικές κακές σχέσεις με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, αν εξαιρέσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, που για κάποιο λόγο της ασκούσε μια περίεργη γοητεία. Άρα λοιπόν αυτή η επίσκεψη, η πολύ σημαντική, και το γεύμα αυτό απόψε στη Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικά θετικό σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, και νομίζω ότι θα είναι μια θα προωθήσει τις διπλωματικές σχέσεις, ναι, και τις καλές σχέσεις μεταξύ, μάλιστα, Ελλάδας και Γερμανίας. Ειρήνη, το μόνο που συμφωνώ σε όλα μαζί, ένα, το περίεργη δεν κατάλαβα γοητεία. Γιατί κανονική γοητεία έτσι ασκούσε, και μάλιστα μια χαρά. Θυμάμαστε τις σχέσεις της Μέρκελ με τον Τσίπρα κτλ. Ήταν οι καλύτερες που είχαμε το παρελθόν. Γεια σου, Ειρήνη. Καλή μέρα. Έχω την εντύπωση ότι ήταν το σύνδρομο της μητέρας. Νομίζω ότι ήταν το σύνδρομο της μητέρας, γιατί η κυρία Μέρκελ δεν έχει αποκτήσει πολλά παιδιά. Δεν έχει αποκτήσει ποτέ παιδί. Άρα νομίζω ότι τον έβλεπε κάπως από αυτή την έννοια, για να πω γιατί για την περίεργη. Να μην παρεξηγηθώ. Όχι, ρε παιδί μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.